Δεν ικανοποιήθηκαν οι αγρότες από τις απαντήσεις που πήραν από το κυβερνητικό κλιμάκιο στην κρίσιμη συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, κάνοντας λόγο για κοροϊδία από πλευράς κυβέρνησης, ενώ ειδικά για το πετρέλαιο χαρακτηρίζουν ψίχουλα τα επιπλέον χρήματα που υποσχέθηκαν οι υπουργοί. Η σημερινή συνάντηση με το κυβερνητικό κλιμάκιο και την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων απέβη άκαρπη. Η κυβέρνηση δεν ικανοποίησε κανένα από τα βασικά μας αιτήματα. Καταγγέλνουμε αυτή τη στάση γιατί την ίδια στιγμή δίνει και μπουκώνει με δεκάδες δις ευρώ τους επιχειρηματίες, ενώ δεν στηρίζει τον πρωτογενή τομέα, ενώ παραδέχονται και οι ίδιοι ότι έχουμε σοβαρά οξυμένα προβλήματα και ότι έχει διπλασιαστεί το κόστος παραγωγής από τις αυξήσεις στα καύσιμα, στην ενέργεια, στα αγροεφόδια και στις ζωοτροφές. Ειδικά το θέμα του πετρελαίου υπάρχει μεγάλη κοροϊδία. Όταν δίνει 60 εκατομμύρια ως επιστροφή φόρου στα καύσιμα σε 336.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, που σημαίνει 181 ευρώ κατά μέσο όρο στον αγρότη, ούτε ένα γέμισμα του τρακτέρ. Οι αγρότες που εμφανίζονται οργισμένοι θα πραγματοποιήσουν συσκέψεις στα μπλόκα, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και για κλιμάκωση του αγώνα. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας με πολύμορφες δράσεις. Σήμερα θα αποφασίσουμε στα μπλόκα την προοπτική και τη συνέχιση αυτών των κινητοποιήσεων και θα συνεχίσουμε καλώντας όλους τους αγρότες να καταλάβουν ότι μόνο με τη δική τους συμμετοχή, τη μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, θα μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα και λύσεις.